Εχθροί και συνένοχοι, καλησπέρα σας. Αυτό είναι το πρώτο χτύπημα από το Muta TV μετά από το Πάσχα. Και ενώ αυτοί διασκέδαζαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, εγώ γέμιζα τις μπαταρίες μου με φθόνο, κακίες και ζήλια. Και τώρα πάμε για δουλειά. Όπα. Μπράβο. Και αρχίσουμε πρώτα με τον πόδι τεντωμένο κούτερο και ψαλιδάκια πάνω κακί. Πάμε το πρόβλημα. Και επειδή μερικοί νομίζουν ότι έχω χαλαρώσει και ότι έχει αλλάξει η διάθεσή μου, κάνουν λάθος. Δηλητήριο έχω εδώ στα χέρια μου, όχι δηλητήριο, δηλητήριο έχω εδώ στα χέρια μου, πολύ τοξικό και επικίνδυνο, όπως βλέπετε και εσείς οι ίδιοι. Δηλητήριο θα στάζει η γλώσσα μου και τα νύχια μου όταν μιλάω για αυτούς. Τα έχω ρημάξει τα πλακάκια. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έξω από το Εθνικό Στάδιο Κερκύρας, όπου σε λίγο θα διεξαχθεί ο μεγάλος αγώνας. Για το Κονφούσιο Καλυβάτης Οτής. Πριν κλείσω, ελάτε να σας δείξω και κάτι ξεφτυλισμένους που κυκλοφορούν στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα της Κερκύρης. Καλακιώσουνε! Να είσαι το Κονφούσιο εδώ πέρα, θέλουμε. Στην Κερκύρα. Στάρετε Κερκύρα, Κονφούσιο. Πάντα, πάντα. Γεια χαρά στο Κονφούσιο, στο Αντώνη Παραρά, Κανάκη, Καλυβάτσι. Πείτε το, κυρία μου, πείτε το στην κάμερα. Μαλάμια και δεν τολμάμε να αλλάξουμε κανάλι. Υπάρχει δικτατορία των παιδιών, έτσι. Ναι, υπάρχει. Και εμείς υπακούμε. Παλιά σίδερα θέλω 3 κιλά και μέταλλο 15 κιλά. Ωραία, 15. Καλά, άμα δεν σε βολεύουν τα νούμερα, γράψω τι θέλεις. Γράψουμε 15, επί 20, 2, 15, 30. Δες, 3 εκατοστά και 2, 5, 500. 500 δραχμές. Ναι. Δεν φτάνουνε. Φτάνουνε, ναι. Θα πληρώσουμε και ΦΠΑ, ρε, με το 18%. Έχει 18% ΦΠΑ. Διάφορα. Διάφορα μέταλλα. Διάφορα, σίδρα και μέταλλα, αυτά που πες, τα παλιά. Ναι. Έτσι. Ναι. Εντάξει, άμα πάμε 1180 φράγκα πέρα, ποιος θα το δώσει, για εγώ. Ένα χιλιάρκο παίρνουμε και όλα. Δώσουμε δύο καθιστάρκα το ΦΠΑ, τι κάνουμε. Καταστραφήκαμε. Και από το 3,6 έτσι δεν είναι λογιστή. Και από την αγορά που αγοράζουμε τον ιδιώτη, πληρώνουμε και 3,6 και χαρτώσιμο. 3,6. Εκεί. Όχι 2,4. Όχι. Εκεί είναι ΑΕ2,4. Κατάλαβα. Εδώ είναι ιδιωτικά. Πάμε να φύγουμε από τις πόλεις γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, και τώρα θα παρακολουθήσετε το πρώτο και πρωτότυπο βέβαια. Θέατρο Τρουβιδιού. Τι είναι, δεν καλά, δεν καλά, πού πας, στο Κανάκι, στο Κανάκι, στο Κανάκι, πάμε λοιπόν στο Κανάκι. Συνεχίζοντας την περιπλάνησή μου στην τηλεοπτική σαβούρα, συναντάω ένα ντουλάπι, το οποίο δεν είναι ένα κοινό ντουλάπι, είναι το πολύ γνωστό και διάσημο χρονοντούλαπο. Ανοίγω, τι συναντάω μέσα, δεν μας σχέζεις ρε Κανάκι. Έχουμε σπάσει όλα. Είναι η τρίτη χέστρα που σπάζω σήμερα. Θα την κρύψουμε λίγο. Έλα, έλα, βοήθεια. Δεν μπορώ μου τα να κάνω άλλες δηλώσεις. Εδώ ήταν υπαλλικός, κυρίες και κύριοι. Σε δύο λεπτά αρχίσουμε και εγώ δεν έχω φορέσει ακόμα το μικρόφωνο μου. Και δεν με έχω με τα βρακιά απ' έξω να βγω στον αέρα, γαμώτη. Να δεις και τα βερσάζε, Κανάκη. Και αβερσάζε, μωρέ, μάθες και εσύ και στο στάνι σου βερσάζε. Ναι, να τα δεις. Αυθεντικά. Αυθεντικά. Από το μαγαζί βερσάζε στη Διευκοντό. Γελί. Αλεξάνδρα, θέλω να σου ζητήσω πολύ ευγενικά. Τελείωνε! Η μέρα τελειώνει, βγαίνει το χαρτί που θα δοθεί στο λογιστή. Δεν βλέπω τίποτα άλλο εκτός από το δικό μου 500 εδώ μέσα. Ναι ρε, θα πάρω από εδώ 80 η εφορία και τα χαρτιά να μου στο χέρι μας μιλά. Λοιπόν, αρχιέ, τι γίνεται? Πολύ ωραίο κλίμα στο τραπέζι σας. Δεν είναι πλάκα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Έχω βαρεθεί το γοητιλίκι τους, τη μαγιά τους, το ότι τα ξέρουν όλα, το ότι έχουν άποψη για όλα, το ότι κρίνουν τους πάντες και τα πάντα και ότι νομίζουν ότι κάτι έγιναν. Τελειώνοντας λοιπόν αυτό το Muta TV, ένα έχω να δηλώσω. Σιγά τον πολυέλαιο. Πετάει, πετάει, πετάει τα Ιδόνη. Πετάει, πετάει, πετάει το Χελδόνη. Πετάει, πετάει, πετάει η Κατερίνα. Πετάει, πετάει, πετάει η Κατερίνα. Μόνο ο σωστός δεν είναι κάτω. Πετάει, πετάει, πετάει το κουνέλι.
Για γελαστηρικό. Μα πήγαν αστείο. Ναι, για γελαστηρικό. Για αστείο, εσύ. Τι θέλετε να σας πω. Πολύ καλό.